Ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είναι η ώρα δύσκολη. Οι πιο πολλοί από εμάς είμαστε με τσίπουρα, με κρασιά. Μπορούμε να συντομεύσουμε λίγο τη διαδικασία. Αν δεσμευτούμε εδώ σιωπηρά και ότι αύριο θα ψηφίσετε το προσφυκτήρα. Πάμε λίγο στο ίδιο. Λοιπόν, δυστυχώς η ακράτεια μετά από ρισκή προς αεκτομή, κανένας μας δεν έχει, αλλά κάπου κυκλοφορούν. Και όπως και να το κάνεις, είτε καλός χειρουργός είσαι είτε όχι, είτε ρομποτικός χειρουργός είσαι είτε ανοιχτός, κάποια στιγμή θα σου τύχει. Το θέμα είναι να μπορείς να το διαχειριστείς. Στα επόμενα λίγα λεπτά θα τρέξουμε πρόχειρα το σενάριο που θα έχουμε για αύριο, μέσα από ένα απλό PowerPoint. Λίγο θα κάνουμε μια κουβέντα μεταξύ μας, αλλά πρακτικά αύριο θα τρέξει το σενάριο, ώστε να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να δούμε ποιες είναι οι θεραπευτικές, πώς είναι η εκτίμηση και ποιες είναι οι θεραπευτικές επιλογές σε έναν άρρωστο που δυστυχώς του έτυχε να βρέχεται μετά από ριζική προσαρρεκτομή. Έτσι λοιπόν ο δικός μας άρρωστος είναι, καταρχήν δεν είναι άρρωστος μαϊμού, είναι άρρωστος ο οποίος είναι πραγματικός, είναι ένας γιατρός αναισθησιολόγος, 60 ετών, 62 ετών, ο οποίος υποβλήθηκε σε ριζική προσαρρεκτομή με μία όχι και τόσο καλή τελική ιστολογική, έχει λύθει στις κάψεις τα 3α, θετικά όρια, και γλίσσον 7, με ένα σχετικά χαμηλό PSA. Κατά τα άλλα, fit. Όταν βγήκε ο καθετήρας, παραπονιόταν ότι είχε μια μικρή ακράτεια, σιγά σιγά εμφάνισε απλά μια ήπια ακράτεια, η οποία χρησιμοποιούσε κάποια βοηθήματα, είτε χαρτομάντιλα, είτε ένα μικρό σελβιετάκι. Είχε συχνές ουρήσεις μικρού όγκου, μια ήπια επιτακτική αίσθηση ούρησης, που πολλές φορές μέχρι να προλάβει έχανε και κάποιες σταγόνες, και σε έντονο στρες, στο σύμπωμα, στο βήχα, έχανε κάποια ούρα. Άρα λοιπόν, βρισκόμαστε στην σχετικά άμεση πρώιμη φάση, μετά από τη ριζική προσαρρεκτομή. Θα προτείνατε κάτι σε αυτόν τον άρρωστο? Θα θέλατε κάτι? Έχετε και σας βρίσκει, εντάξει, είμαι σχετικά ικανοποιημένος, αλλά έχω αυτό το πρόβλημα. Πόσο καιρό μετά? Ας πούμε 2 μήνες. Ωραία. Κάτι άλλο? Μια γενική ούρα, μια καλλιέργεια θα ζητούσα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι μετά από την αφαίρεση στην καθετήρα, το πρώτο που πρέπει να αποκλείσουμε είναι μήπως έχει κάποια λίμωξη, έτσι. Έκανε λοιπόν την γενική και καλλιέργεια όρων και είναι αρνητική. Παρακαλώ. Συγγνώμη, Γιάννη, κλινική εξέταση κάναμε. Κλινική εξέταση κάναμε σε αυτό το δηλαδή εκφυνήσουμε τον τύπο της ακράτειας. Ή πήραμε ιστορικό, δηλαδή αυτά τα στοιχεία. Τώρα θα τρέξουμε λίγο γρήγορα το περιστατικό για να μην καθυστερήσουμε. Αύριο θα είναι αναλυτικό. Περισσότερο σήμερα είναι μια εισαγωγή και ουσιαστικά να μπούμε στην λογική των θεραπευτικών επιλογών. Αύριο θα τρέξει το περιστατικό από τον εικονικό ασθενή, από το ΙΜΟΚ και θα τα συζητήσουμε αναλυτικά. Άρα λοιπόν, σίγουρα το να αποκλείσουμε την καλλιέργεια, την λίμωξη είναι κάτι σημαντικό. Ένα ημερολόγιο ούρηση σίγουρα ο κ. Αποστολής θα ήθελε. Το ημερολόγιο ούρησης αυτού του ασθενούς δείχνει ότι... Θα σε διακόψω λίγο. Ναι. Έτσι, για τους κλινικής πράξης, πότε θα αρχίσεις να ασχολείσαι σοβαρά με την ακράτεια αυτού του αρρώστου? Δηλαδή, είπες στο δίμηνο, εγώ ίσως στο δίμηνο δεν θα ασχολιόμουν ακόμα τόσο εκτενώς. Συμφωνώ. Υπάρχει ένα χρονικό όριο στο οποίο θα λέγαμε ότι από εκεί και μετά αρχίζει να ανησυχεί σοβαρά κάποιος για την εξέλιξη? Υπάρχει το χρονικό όριο του ενός έτους. Βέβαια, στο εξάμεινο πλέον που η γκρίνια του αρρώστου είναι επιτακτική, θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να ξεκινάς τη συντηρητική προσέγγιση. Επειδή όμως θα τρέξει αυτό, να το δούμε. Το ημερολόγιο όριο λοιπόν του αρρώστου έδειξε ότι έχει περίπου 10 ουρήσεις με σχετικά χαμηλό όγκο, μέχρι μία 300 έκανε, περίπου σηκώνεται ουρή κάθε 2,5 ώρες, ενώ έχει και κάθε βράδυ σηκώνεται μία φορά. Σχετικά ικανοποιητικό. Σε αυτή τη φάση
μετά το ημερολόγιο ούρησης θα κάνετε κυστεοσκόπηση, κυστεογραφία κατά την ούρηση, ένα υπερηχογράφημα με μέτρηση υπολείπου ή μια οροδυναμική μελέτη. Πίστευα ένα υπόλοιμα όπλο. Ένα υπόλοιμα όπλο, πολύ σωστά. Δεν έχει υπόλοιμα. Και πάμε στο επόμενο. Είμαστε, θυμίζω, κοντά στη ριζική προστατευτόμη. Τι θα λέγατε στον άρρωστο? Υπομονή, ασκήσει περιοδικού εδάφου όπω είναι άρρωστο, κάποια φάρμακα ή θα προχωρούσαμε σε κάποια ελάχιστη επεμβατική επέμβαση? Ανάλογα με τη βαρύτητα τη ακράτεια κιόλα. Η ακράτειά του είναι ήπια. Έχει μια. Πόσε μπάνε χρησιμοποιεί το 24ωρο? Ουσιαστικά χρησιμοποιεί κάποιο βοήθημα σε βιετάκι, ούτε καν πάνω, σε βιετάκι, και μου σκέφτει δύο σε τέτοια σε βιετάκι. Κύριε Δαμάκη, εγώ θα ήθελα να ρωτήσετε τι εννοούν οι συνάδελφοι λέγοντας ασκήσεις περιοδικού εδάφους και τι διαδικασία ακολουθούν προκειμένου να τους μάθουν τις ασκήσεις περιοδικού εδάφους. Στην Ελλάδα, επειδή έχουμε τεράστια επιλογή από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές, εμείς δεν εμπλεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, από κάποιον δάσκαλό μου έχω μάθει ότι φαντάζομαι ότι έχει ένα κατοστάρικο στον τοπό. Κατοστά δόλαρα. Δηλαδή χάρτινο. Και προσπάθησε να μην σου φύγει. Γιατί άμα σου φύγει, το χάσει. Αυτή είναι η πρακτική. Αυτό το άλλαξε λοιπόν από τότε που το έκανα. Ναι, εμείς το έχουμε εξελίξει βέβαια. Ναι, ακριβώς. Και πώς το έχουμε εξελίξει? Θέλω να καταλήξω ότι τελικά, εάν δεν ασχοληθούμε σοβαρά με τον άρρωστο για να του πούμε τι πρέπει να ασκήσει για αυτό το πράγμα, έχουμε μηδέν αποτελεσματικότητα. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι θεωρητικούρες της πλάκας, χωρίς να έχουμε πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί αυτό το δεύτερο εκεί πέρα είναι το πιο ουσιαστικό στοιχείο. Σαφέστε. Έτσι δεν είναι. Και το οποίο οφείλουμε να ξέρουμε και για να το μάθουμε επίσης στον άρρωστό μας και να μην το αφήσουμε στον ανύπαρκτο φυσικοθεραπευτή ή στην ανύπαρκτη νοσηλεύτρια που έχει ασχοληθεί με αυτή την ιστορία. Γι' αυτό επιμένω. Ένα τρίκ, ας πούμε, που μπορούμε να κάνουμε είναι να φανταστεί ο άρρωστος ότι έχει ένα δάχτυλο στον κοπό και κάνει την κίνηση. Πάτε το του για να το νιώσει και να κάνει την κίνηση. Εντάξει, τώρα θα είναι γούστα και εντάξει. Να σπάσει το δάχτυλο. Να το κρατήσει. Να το σπάσει. Να το σφίξει. Να το σφίξει. Να το σφίξει. Να το σφίξει. Να συγκρατηθεί, να θέλει να ενεργηθεί και να κρατήσει να σου φύγει. Το δάχτυλο θεωρητικά λειτουργεί και σαν έτσι ένα στόχο. Εν πάση περιπτώσει. Ο άρρωστος λοιπόν. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, εντάξει, εμείς έχουμε δείχνει να συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους ψυχοθεραπευτές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, όταν συσπάμε τους μυς της κοιλιάς μας, αντανακλαστικά συσπάμε και το πυλικό μας έδαφος. Οπότε θα χρειαστεί κάποιος εξειδικευμένος που θα μπορεί να τον βοηθήσει να διαχωρίσει καταρχήν τους μυς της κοιλιάς από τους μυς του πυλικού εδάφους, γιατί αλλιώς, ό,τι και να κάνετε και δάχτυλο να του βάλετε και οτιδήποτε άλλο, αυτά θα πάνε στράφη. Ωραία. Μα ζού, με ερωτικά όρια θα κάνετε κάτι, θα. Ωραία. Καταρχήν, συμφωνούμε όλοι ότι η υπομονή και ενδεχομένως ασκήσεις περιοδικού εδάφους είναι επιλογές που συνεχίζουν να προτείνουμε στον άρρωστο. Παρακαλώ. Όχι, τους οποίους θα προχωρήσουμε. Ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε ορίσει τον τύπο της ακράτεια. Είναι διδακτική, προσπαθία, δεσμευτή. Πιθανότατα με αυτά τα στοιχεία είναι σίγουρα. Για να καλύψουμε σε αυτή την ερώτηση πρέπει να το γνωρίζουμε. Πρέπει να είναι μια ίδια μεικτή ακράτεια. Έχει μια συχνογρία, αναφέρει και κάποιες απώλειες ούρων στην πορεία η τουαλέτα. Δεν έχουμε προβεί όμως έναν αναμετωπίσιμο, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στην πρώιμη φάση. Ο άρρωστος λοιπόν, γιατρός είναι, σιγά σιγά στρώνει, εξαφανίζεται και τελικά, επειδή είναι και γιατρός, του είπαν εσύ έχεις θετικά όρια, πρέπει να κάνεις εκνοβολία. Και μάλιστα πρώιμη εκνοβολία. Και κάνει εκνοβολία μετά από 4 μήνες. Η ακράτεια του σιγά σιγά έχει στρώσει. Ναι. Και μετά από 4 μήνες κάνει μια εξωτερική εκνοβολία. Μετά βγαίνει και στη σύνταξη, τον χάσαμε και το νοσοκομείο. Και μετά από 2 χρόνια, ενώ το PSA του είναι καλό,
χωρίς φάρμακα έχει μηδενής PSA, η ακράτειά του αρχίζει και γίνεται προβληματική. Και γίνεται προβληματική, χρησιμοποιεί 3-4 πάνες ημερησίως, έχει νυχτερινές ουρήσεις και έχει και πρωινές ουρήσεις, όπως λέει, μικρού όγκου. Σε αυτή τη φάση, από αυτές τις 4 έτσι, ακράτης, τι πιστεύετε ότι έχει, τι θα μπορούσε να έχει ο άνθρωπος. Επαναλαμβάνω, επειδή ο κ. Αποστολίδης θα μας δείρει, το περιστατικό τρέχει γρήγορα για να προχωρήσουμε λίγο, για να πατήσουμε και να μπούμε στις θεραπευτικές επιλογές. Αύριο θα είναι πιο αναλυτικό. Μη μας... Να ψηφίσουμε. Μεικτή ακράτεια θα μπορούσε να έχει. Τι να θα μπορούσε. Μετακτηνική κυστήρια μετά από 2 χρόνια. Στέρωμα κυστικού αφιένα. Ναι. Ωραία. Σε αυτή τη φάση, τι εξετάσεις θα θέλαμε. Γενική καλλιέργεια ούρων, flow με υπόλοιμα, κυστεροσκόπηση ή δυναμική μελέτη. Καταρχήν θα κάνουμε ένα flow, έτσι, ναι, συμφωνούμε όλοι. Αυτό είναι το flow του. Κύριε Αποστολίδη, το flow του αυτό πώς το αξιολογείτε, έτσι. Δεν μπορώ να το αξιολογήσω, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βλέπω μια διακυκωμένη, πιθανώς κοιλιακή ούρηση. Ωραία. Και έχει και ένα υπόλοιπο γύρω στα 200, σταθερό. Καλλιέργεια ούρων θα κάναμε. Θα κάνουμε στην προοπτική ότι μπορεί να χρειαστεί κάτι επεμβατικό. Διαγνωστικό ή παύλα επεμβατικό. Κάναμε λοιπόν καλλιέργεια ούρων και η καλλιέργεια βγαίνει αρνητική. Και βέβαια το ερώτημα τίθεται σε αυτό το σημείο. Είναι ένας άρρωστος, θυμίζω, που έχει κάνει την ακτινοβολία. Αρχίζει και χαλάει η ούρησή του. Κάνει ούρηση διακυκωμένη και κοιλιακή. Κρατάει και υπόλοιμα. Και κάποιος του είπε να κάνει δυναμικό έλεγχο. Πρώτα. Πριν τη χρησιμοποίηση. Κάνει λοιπόν τον δυναμικό έλεγχο και ο δυναμικός έλεγχος είναι αυτός. Θέλει κάποιος να το σχολιάσει. Η εξωστριακή ποια είναι, ποια γραμμή είναι, δεν βλέπω εδώ χαρά. Η επάνω είναι εξωστριακή. Ναι, κοιλιακή, εξωστριακή και εδώ είναι το... Είναι flat ο εξωστήρας του, έτσι. Είναι αποφευκτικός. Από πού είναι αποφευκτικός. Ναι. Ο εξωστήρας είναι ασυστολικός. Συγγνώμη. Μάλιστα. Κάνουμε στο συμπέρασμα της κυστερομετρίας, εγώ δεν βλέπω άλλο. Το συμπέρασμα, το τελικό διαγνωστικό συμπέρασμα. Είναι αποφρακτικός. Ωραία. Και κάνει τέλος πάντων για να το προχωρήσουμε, κάνει ουρθροκυστεροσκόπηση, όπου βρίσκεται ένα στέρμα στον αρχαίο. Ωραία. Στη συνέχεια κάνει μια Holm laser διάνοιξη ή μια διουστική αρχαίνη, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και η ακράτειά του επιτείνεται και έχει τώρα 3-4 πάνες την ημέρα. Έχει απώλεια στο βήχα, στην έγερση, οριακά προλαβαίνει στην τουαλέτα, δεν έχει πλέον υπόλοιμα και δεν έχει λίμωξη. Συγγνώμη, Γιάννη, αυτό το στένομα το έκανε ακράτεια εξ υπερπληρώσεως, δηλαδή εδώ. Πιθανότατα ναι. Πιθανότατα ναι. Και το υπόλοιπο ήταν 200 σχετικά. 200 υπόλοιπα. Με 200 υπόλοιπα κάνει υπερπλήρωση, δηλαδή. Μετά από την οβολία. Μετά από την οβολία. Ουσιαστικά λοιπόν, για να μην το κουράζουμε, είναι ένας άρρωστος ο οποίος είναι ένας πραγματικός άρρωστος, έτσι. Ριζική προστατευτομή πήγαινε καλά,
έκανε την ακτινοβολία, έκανε ασθένωμα Αυχένα και έρχεται, γίνεται η διάνοιξη του Αυχένα και επιτείνεται η ακράτειά του. Και θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο τις θεραπευτικές επιλογές. Αυτός είναι ο στόχος. Τώρα, να μην παίρνουμε σε... Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θα θέλαμε κάτι άλλο. Εγώ θα ήθελα την πληροφορία της χωρητικότητας της κίστης από τη φάση πλήρωσης του αεροδυναμικού. Είναι μία μειωμένη χωρητικότητα. Όχι, όχι. Ήδη και από τα flow παλιά είχε γύρω στα 300, είχε 300-350, έχει μια καλή χωρητικότητα. Δηλαδή η ακτινοβολία δεν του μίξει. Δεν του έχει κάνει λόγο. Έχει 300, είχε το βρίσκο 300. Στη φάση πλήρωση ο δυναμικός του τι έδειξε, έχει υπερδαστεί όντα ή όχι. Όχι, τώρα όχι. Καταρχήν θα προχωρήσαμε σε κυστεροσκόπηση, ασκήσεις πυρηνικού εδάφους, τεχνητό σφιχτήρα, τοποθέτηση ταινίας ή αντιχολινά υλικά. Θα θέλατε μια καινούργια κυστεροσκόπηση. Γιατί. Πολύ σωστά. Και αντιφλεγμονώδη. Ωραία, μετά τη διάνοιξη νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να περιμένει λίγο. Να δούμε πού θα είσαι ο ρολόι αυτό ο άρρωστο. Ο άρρωστο όμω συνεχίζει και χάνει ώρα. Στην δεύτερη επανεκτίμηση θα θέλατε μια δεύτερη ουρθροσκόπηση. Για ποιο λόγο. Για να δούμε το σφιχτήρα. Πολύ σωστά. Συμφωνούμε όλοι. Ουσιαστικά πλέον αναγνωρίζουμε το γεγονό ότι ο άρρωστο αυτό χρειάζεται κάποια θεραπευτική παρέμβαση και θα πρέπει να οργανώσουμε και να βάλουμε ένα πλάνο στο τι είδους παρέμβαση θα κάνουμε για την αποκατάσταση της ακράτειάς του. Κάνει λοιπόν ο άρρωστος μια δυναμική ουρυθροσκόπηση, όπως λέμε, ουσιαστικά τι είναι, με τοπική αναισθησία και όσο γίνεται, με ένα εύκολο κυστεροσκόπιο, βάζουμε τον άρρωστο, καθόμαστε μπροστά στο θεωρητικά στην περιοχή του σφιχτήρα, βλέπουμε καταρχήν αν είναι ζωντανός, αν υπάρχει σύγκληση. Δίνουμε οδηγία στον άρρωστο να κλείσει το σφιχτήρα, να σφιχτεί δηλαδή και βλέπουμε αν κλείνει. Και στη συνέχεια στην αύξηση μυκηλιακής πίεσης αναγνωρίζουμε βήχα, βλέπουμε αν ανοίγει. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιο, αν υπάρχει ουσιαστικά ζωντανός σφιχτήρας. Ένα δεύτερο κόλπο και δεύτερο τρίκ που κάνουμε στην προοπτική να μπει κάποια ταινία για την αποκατάσταση της ακράτειας είναι να κάνουμε χειρισμό render. Ξέρει κάποιος τι είναι ο χειρισμός του render? Πιέζουμε το περίνεο παράλληλα προς το ορθό, όχι κάθετα, κάθετα να αποφράξουμε έτσι και για να δούμε αν υπάρχει κίνηση σύγκληση του έξω σφιχτήρα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό απλό τεστ για να μας δώσει πιθανότητες λειτουργίας, δηλαδή ότι θα μπορέσει να μετατοπιστεί η βολβική μοίρα της ουρίθρας, άρα μπορεί να δουλέψει θεωρητικά ένα advance, μια ταινία κράτηση. Αυτό είναι. Θα σα παραλέσω αυτό λίγο. Ο άρρωστο είναι σε ομπού. Είσαι με το εύκαμπτο ή με το άκαμπτο. Καλύτερα με το εύκαμπτο γιατί συνεργάζεται καλύτερα ο άρρωστο. Και αφού βλέπει το σφιχτήρα, σφίξου, δείξε, βλέπει ανοίγει, κλείνει. Στη συνέχεια με το δάχτυλο πιέζει το περίνεο παράλληλα προ το ορθό. Άρα προσπαθεί ουσιαστικά να μιμηθεί την κίνηση που θα κάνει το advance, το relocation προ τον αυχιάνη. Δηλαδή να πάρει τη βολική μοίρα προ τον αυχιάνη τη κίνηση. Άρα παράλληλα, όχι κάθετα, θα μου. Είναι αποφράκτηκε όλοι και παρακολουθείς στη θέση του σφιχτήρα πως την κίνηση σύγκλησης της ουρίθρας. Είναι η ίδια κίνηση που φυλάτε πως είναι το τοπικά όταν θέλεις. Στο μικρόφωνο θέλω. Αυτός ο χειρισμός με το εύκαμπτο είναι πιο δύσκολος προσωπικά εγώ τον βρίσκω. Καλύτερα με το άκαμπτο. Για το εύκαμπτο, αν προσπαθήσεις να βγάλεις το χέρι σου, θα στο πετάξει έξω. Mm-hmm. Άρα, όσες φορές δοκίμασα με το εύκαμπτο, που σίγουρα ο άνθρωπος συνεργάζεται καλύτερα, απέτυχα να το πετύχει. Αλλά εν τέλει το render θέλει άκαμπτο. Ωραία. Προσωπική μου εμπειρία, δεν ξέρω αν είναι ξέρω. Νομίζω πως θέλεις να χρησιμοποιήσεις μόνο άκαμπτο. Λοιπόν. Η ουρυθροκίστη αυτό. Άρα λοιπόν. Πάμε. Σαφέστατα. Λοιπόν. Και πάμε τώρα στις θεραπευτικές επιλογές. Καταρχήν έχω μια εικόνα, είναι ένας άρρωστος,
ο οποίος είχε high risk καρκίνο προστάτη, είχε θετικά όρια, ακτινοβολήθηκε και μετά την ακτινοβολία έκανε στενομαχαίρα, έγινε ιδιομηθρική και χάνει αρκετά. Χρησιμοποιεί 3 με 4 πάνες την ημέρα. Κάναμε την ουρθροσκόπηση και ουσιαστικά στην ουρθροσκόπηση, και αυτό γίνεται για να υπάρχει ένα debate και με τους δίπλα, για να μην αποκλείσουμε κάτι, υπάρχει ζωντανός θητήρας, είναι σφυγηλός και στην κίνηση του, στο χειρισμό render υπάρχει και κίνηση σύγκλησης. Ωραία. Άρα είναι, θυμίζω, ακράτεια, είναι μέτρια προς βαριά ακράτεια, μετά από ακτινοβολία και στέρωμα αρχαίνα. Αυτό είναι το σενάριο. Και πάμε τώρα στις θεραπευτικές μας επιλογές, τις οποίες και θα ήθελα να συζητήσουμε. Καταρχήν, όλα αυτά είναι στη διάθεσή μας. Έτσι. Είτε συντηρητικά φαρμακευτικά, είτε χειρουργικά. Συσκευές ακράτειες χρησιμοποιεί κανένας? Κύριε Αναγνώστη, πότε θα χρησιμοποιούσατε συσκευές ακράτειες? Σε μία περίοδο που θα τον περίμενα. Πολύ ωραία. Να πάρω την οριστική απόφαση. Άρα λοιπόν έχει θέση στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς μέχρι να αποφασίσει, μέχρι καταρχήν να κλείσει ο χρόνος που πάντα περιμένουμε και στα παρθένα περιστατικά, γιατί ξέρουμε ότι μέχρι τις 12 και 18 μήνες μπορεί να βελτιωθεί η ακράτειά του. Άρα έχει θέση οι υπερολαβίδες, ο κόντομ ουροσυλλέκτης ή ακόμα και μια καλή πάνα. Αλλά βέβαια δεν είναι, νομίζω συμφωνούμε όλοι, δεν είναι λύση για την ακράτεια, έτσι. Άρα λοιπόν, και αυτό γιατί μπορεί να δημιουργεί πόνο, ίδρυμα, παράτριμα, ουρολοιμώξεις κλπ. Έτσι. Άρα δεν είναι λύση. Ασκήσεις πυλικού εδάφους. Το συζητήσαμε, δυστυχώς, στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Σε κάποιο άλλο κέντρο που είχα την ευκαιρία να βρεθώ για αρκετό χρόνο, τα πράγματα ήταν τελείως αυτοματοποιημένα. Δηλαδή, εσύ έγραφες μια συνταγή όπως είναι ένα ντεπών και ο άλλος έπαιρνε το δρόμο του και έκανε κανονικά τις φυσικοθεραπείες του. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η βιβλιογραφία τώρα, αν ζούσαμε σε ένα ιδανικό περιβάλλον, όντως έχει διαφορούμενα αποτελέσματα. Φαίνεται ότι σε βαριά κράτεια δεν προσφέρει ιδιαίτερα πράγματα. Σίγουρα δεν έχει μακρόπρόθεσμη αποτελεσματικότητα και πρέπει να συνεχίζει ο άρρωστος για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ίσως, εάν προεγχειρητικά ξεκινήσει φυσικοθεραπεία, μπορεί να αποκαταστήσει και να έχει προήμη εγκράτεια. Άρα συμφωνούμε ότι τουλάχιστον για τα δεδομένα, γιατί θυμίζω εδώ δεν ασχολούμαστε τόσο με τα guidelines, συζητούμε τη σημερινή κλινική πραγματικότητα της Ελλάδας. Γιατί όλοι κάνουμε ιατρείο, όλοι κάνουμε, δουλεύουμε σε ένα νοσοκομείο και πρέπει να έχουμε την πραγματικότητα. Να ρωτήσω κάτι. Σε βαριά ακράτεια πάλι περιμένουμε τόσο ένα χρόνο, 1,5. Νομίζω ότι το ένα έτος είναι. Είναι εξαρτήτως του βαθμού της ακράτειας. Ναι, γιατί μπορεί να είσαι μια βαριά ακράτεια, η οποία στον χρόνο πάνω να βελτιωθεί. Άρα να αλλάξει και τη θεραπευτική σου επιλογή. Έναν χρόνο πάντα το τηρούμε. Τώρα, όσον αφορά την φαρμακευτική αντιμετώπιση, δεν νομίζω ότι υπάρχει τεκμηριωμένη ιατρική πράξη που να δείχνει ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που μπορούμε να δώσουμε στις τρεις ακράτειες. Συμφωνούμε? Υπάρχει υδροξετίνη ακόμα. Η υδροξετίνη υπάρχει, αλλά όχι για άντρες. Όλα τι να πει για άντρες, γιατί έχει διάκριση. Να διατρύψει, ταογραφείται κανονικά. Και πάλι και στα φαρμακεία. Συγγνώμη, παιδιά, έχει δώσει κανείς γεντρίβ και να δούλεψε. Εγώ δεν έχω δει κανένα από τον σε κανένα ασθενή. Ποτέ. Εντάξει, όσοι το έχουν πάρει, το κόβουν λόγω του μονοκεφάλου. Αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε φαρμακευτική αγωγή όταν υποψιάζει ότι υπάρχει και κάποιο στοιχείο τακτικότητα. Στη γυναίκα δεν μπορεί. Και στον άντρα μπορείς προσωπικά, σας το λέω, εντός ένδειξης. Κύριε Αποστολίδη, η υδροξετίνη έχει πάρει ένδειξη στη γυναίκα και στον άντρα. Δεν έχει πάρει πουθενά, νομίζω, η υδροξετίνη επίσημα. Νομίζω ότι μόνο στην Αμερική ήταν η έγκρισή της. Είχε πάρει στη γυναίκα στην Αμερική. Στον άντρα δεν έχει πάρει ποτέ ένδειξη. Παρ' όλα αυτά όμως. Δεν μπορεί να το συζητήσουμε. Δηλαδή για την ακράτεια θεωρητικά από συνηθιακή ανεπάρκεια ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων, την ακράτεια προσπάθεια, α το πούμε έτσι,
δικαιούσε να δώσει γεννήριο. Πάντω, μιλώντα για το μέσο ΕΟΠΗ, όποιοι έχουμε ιατρείο και συνταγογραφούμε, το φάρμακο γράφεται. Ενή, δεν θυμάμαι ποιο είναι τη Ακράτη, και το γεννήριο έχει και κουμπώνει κανονικά και γράφει. Τουλάχιστον στι γυναίκε δεν είναι απογοητευτική η κατάσταση, όσοι παίρνουν γεννήριο. Απόστολε, στου άνδρε μετά από δημιουργήσει αυτοκίνητο, έχει δυνατότητα το γεννήριο. Εγώ επιμένω στην σχολή, γιατί μπορεί κάτι να κάνω λάθο. Στου άνδρε μετά από ριζική. Ναι, έχει δει ποτέ αποτέλεσμα σοβαρό. Είναι λίγο πιο δύσκολη η άνδρε μετά από ριζική, όντω. Πάντω σε λένε ότι. Αλλά εδώ όμω έχει ένα φρικυλό που πειράζει το χαρακτηρισμό Γιάννη. Εδώ θέλει σχόλιο βέβαια, έτσι. Δηλαδή έχει ένα φρικυλό στην πείρα και πηγαίνει για χειρουργική αντιμετώπιση. Κάτι λείπει από την όλη αυτή την ιστορία. Όχι, νομίζω ότι όλοι βλέπουμε ζωντανού σφιχτήρε. Όταν λέμε στον Αγγελό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει διευκρινίσει το λειτουργικό μήκο αυτού του σφιχτήρα, έτσι. Δηλαδή βλέπει ένα κομματάκι του σφιχτήρα που δουλεύει, αλλά δεν ξέρει πόσο είναι το μήκο. Δεν σου επιτρέπει ούτε το ουρθροσκόπιο να το κάνει, το κυστροσκόπιο να κάνει αυτό, ούτε ο άλλο ο χειρισμό δουλεύει να το κάνει αυτό. Άρα βασικά το κύριο πρόβλημα σε αυτέ τι περιπτώσει είναι ότι δεν υπάρχει επαρκέ λειτουργικό μήκο του σφιχτήρα. Θα πρότεινε δηλαδή σε αυτό το σημείο να κάνουμε, στο διαγνωστικό έλεγχο να κάνουμε μια προφιλομετρία. Δηλαδή, ενώ εντάξει, μπορεί να το δει, αλλά θα αλλάξει το θεραπευτικό σου πλάνο, αυτό εννοώ. Το θεραπευτικό πλάνο θα οριστεί και με βάση και τον ουροδυναμικό. Δηλαδή, μια καλή ουροδυναμική όμω από τον ασθενή. Έτσι, δηλαδή, δεν έχουμε επαρκή πληροφορία από τον ουροδυναμικό από τον ασθενή, πιστεύω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν ξέρω αν κάνετε κάποιο ουροδυναμικό κλείνοντα τον αυχένα τη κίστη με κάποιο καθήνα με μπαλόνι παράλληλα ή κάτι τέτοιο. Για να δεις πραγματικά αν αυτή η κοίηση σε ήπια θέση ή τον κάνετε σε καθιστό, δηλαδή δεν υπήρχε καμία πληροφορία πάνω σε αυτό το θέμα. Έτσι, δηλαδή είμαστε θολοί. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτή έτσι όπως ορίζεται εδώ για μένα είναι λίγο θολή. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τα φάρμακα, θα έδινε, νομίζω ότι συμφωνούμε εν πάση περιπτώσει ότι ακόμα και αν πάρει δουλοξετίνη ένας άλλος, θα το πάρει προσωρινά μέχρι να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Πολύ. Όπως είπε ο κ. Γιανακόπουλος, δεν ανταποκρίνονται και αυτή είναι η αλήθεια. Και οι περισσότεροι το κόβουν γιατί τους αρέσει το μονοκέφαλο. Επίσης συμφωνούμε. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις επεμβατικές θεραπευτικές επιλογές. Οι ιδιοκτικοί παράγοντες είναι μια επιλογή σήμερα. Υπάρχει κάποιος από εδώ που έχει δοκιμάσει κάποιο ιδιοκτικό παράγοντα. Είτε σαν ενοικευόμενος που να έχει εμπειρία και παλιά. Έχουμε δει. Και έχουμε δει και τις καταστροφές, έτσι. Άρα νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι δεν έχει θέση. Τα ποσοστά στη διετία είναι κάτω από 16%. Δημιουργούν αρκετές επιπλοκές, ανάλογα με το τι χρησιμοποιείς ακόμα και frozen pelvis. Έχουμε συγκεκριμένο και στο νοσοκομείο που δουλεύω έναν άρρωστο ο οποίος έκανε ουσιαστικά διήθηση στο μείον από έγχυση μακροπλαστή και κατέληξε να κάνει σάλβατς και στεοπροσταδεκτομή τελικά και εκτροπή, γιατί πραγματικά ζούσε με δύο νεφροστομίες. Είναι μια επιλογή που δεν προσφέρει, κοστίζει και σου χαλάει και ενδεχομένως ένα δεύτερο χειρουργείο αποκατάσταση. Άρα δεν συνιστάται. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες ακράτειας, γενικά επειδή είναι πάρα πολλές, αρχίζει και φαίνεται ότι υπάρχει μία ταξινόμηση. Και αυτή η ταξινόμηση αφορά τις καθυλωμένες στα οστά, όπως είναι το Advance, το οποίο σχεδόν ξεχάστε το. Είναι οι διαθυροειδικές, όπως είναι το Advance και το Virtue, και είναι και οι ρυθμιζόμενες, όπως είναι το Argus, το Remix και το Atoms. Τέλος, υπάρχουν και κάποιες συσκευές απόφραξης, είναι δύο μπαλονάκια που μπαίνουν παραγωγικά στον αυχένα, όπως είναι το ProAct. Τι περιμένουμε τώρα από τις ταινίες ακράτειες. Γενικά μπορούν να δουλέψουν σε ήπια ως μέτρια ακράτεια, αλλά γενικά επίσης όχι σε εκνοθεραπεία. Τουλάχιστον οι περισσότερες. Και αυτό παίρνει ένα γενικά να ξέρουμε επίσης ότι στα προσθετικά υλικά δεν υπάρχει level of evidence ικανοποιητικό. Εδώ παίρνει ένα grade C, level 3. Η επιτυχία τους, τι περιμένεις από μια ταινία, περιμένεις περίπου ένα 60 έως 70%. Αυτό είναι σε όλα. Το T
τι είναι το 60-70%, αν είναι total dry ή βελτίωση, εξαρτάται από το υλικό. Αλλά γενικά αυτά είναι τα αποτελέσματα που περιμένεις. Το πλεονέκτημά τους, βέβαια, είναι ότι μιμείται τη φυσιολογική ούρηση. Ο άλλος δεν χρειάζεται να πατάει κουμπάκι, σφιχτήρα. Άρα λοιπόν αφορά και ηλικιωμένους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν δεξιότητα στα χέρια. Και βέβαια, αν δουλεύσει, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι μιλάμε για αυτόματη ούρηση. Υπάρχει μια άμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, δηλαδή με το που θα βγει ο καθετήρας, αν ο άλλος αυτός δεν βρέχεται, δεν θα βρέχεται πιθανότατα. Εάν βρέχεται, δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Τα πιο πολλά προκαλούν συμπίεση, δουλεύουν με συμπίεση στο πρόσωπο τείχο της ουρίθρας, εκτός ενδεχομένως από ένα. Και όπως είπαμε, είναι είτε ρυθμιζόμενες είτε σταθερές. Το Invans, όπως είπαμε, το ξεχνάμε. Δημιουργήσει αρκετά προβλήματα μέχρι και στον Μιολίδες. Σχεδόν έχει αποσυρθεί και από την εταιρεία. Το Remex είναι μια ταινία η οποία, αν δείτε εδώ, έχει ένα μηχανισμό με ένα κατσαβιδάκι όπου μπορεί να ρυθμίσει συντάσεις και μετεγχειρητικά να έρθεις, δηλαδή την πρώτη μετεγχειρητική, τη δεύτερη μετεγχειρητική, να κάνεις μετρήσεις. Υπάρχει κάποια εμπειρία στο κρατήριο το Remex, νομίζω στη Θεσσαλονίκη το χρησιμοποιούσαν κάποτε. Κύριε Αποστολίδη. Είχε χρησιμοποιηθεί στην Εθνική παλιότερα. Εντάξει, είχε αρκετά καλά αποτελέσματα. Ναι, σε άντρε. Είχε αρκετά καλά αποτελέσματα. Εντάξει, δεν υπήρχε σοβαρό αριθμό περιστατικών, όμως για να πω έτσι τώρα. Σοβαρή γνώμη κι εγώ. Κάποια άλλη εμπειρία από αυτή την ταινία. Σε γυναίκες. Με πολλές επιλογές. Νομίζω ότι οι γυναίκες δεν έχει πλέον. Τώρα, όλα τα επαναρρυθμιζόμενα έχουν ένα συγκεκριμένο μειονέκτημα. Και αυτό είναι ότι επειδή είτε θα ανοίξει μια μικρή τομή, είτε στο πόρτ θα ρίξει λίγο υγρό, έχουν πρόβλημα της λίμωξης. Σε σχέση δηλαδή με μια ταινία που τη βάζει και φεύγει, κλείνει και φεύγει, όλα τα επαναρρυθμιζόμενα έχουν αυτό το μειονέκτημα. Άρα τα ποσοστά λίμωξής τους είναι μεγαλύτερα. Και άρα και τα ποσοστά διάβρωσης. Το Remix έχει ένα ποσοστό περίπου 12% ανάγκη για αφαίρεση και πολύ ψηλά ποσοστά μετεγχειρητικού πόνου. Γενικά, δεν έχει, η τελευταία δημοσίευση είναι το 2011 και δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Σε ανάλογη φιλοσοφία, με διαφορετικό μηχανισμό καθήλωσης και ρύθμισης, είναι και το Argus, όπου πάνω κάτω έχει τα ίδια αποτελέσματα, με μεγαλύτερα ποσοστά επαναρρύθμιση, γιατί είναι με δοντάκια εδώ, εν πάση περιπτώσει έχει μια άλλη ιστορία. Και αυτό δεν έχει προχωρήσει και δεν παίρνει και ιδιαίτερα καλό βαθμό σύσταση στις κατευθυντήριες οδηγίες. Τώρα, όσον αφορά το Atoms έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Καταρχήν είναι ένα μαξιλαράκι, το οποίο έρχεται και πατάει πάνω από το Volvo Σιραγιώδη. Αυτό έχει σαν συνέπεια, πρακτικά, να προστατεύεται η ουρίθρα από διάβρωση. Δηλαδή, όλες οι ταινίες μπαίνουν κανονικά στην βολβική μοίρα της ουρίθρας. Αυτή μπαίνει πάνω από το βολβοσυραγώδη και δεν είναι ακριβώς ταινία, είναι ένα μπαλονάκι το οποίο βγαίνει διαδερμικά εδώ, κάπου στο όσχιο ή περιβικά, με ένα πόρτ σαν αυτό που έχουν και κάνουν χημεθεραπείες, μπαίνει υποδερμικά και μπορείς να ηχήσεις λίγο υγρό, 1 ml, 2 ml, να προσθέσεις τη φάση τη μετεγχειρητική, να ανεβάσεις λίγο τις πιέσεις, ανεβάσεις την πίεση σύγκλησης και να βελτιώσεις τα ποσοστά εγκράτειας. Σε αυτή τη μελέτη, που είναι σχετική πρόσφατη, που 1 στους 3 είχε υποστεί ακτινοβολία, τα ποσοστά είναι σχετικά ικανοποιητικά για ταινία, έχουν ένα σχετικά ικανοποιητικό follow-up, όμως το γεγονός ότι θέλει τουλάχιστον, κατά μέσο όρο, περίπου γύρω στις 3 με 4 επαναρρυθμίσεις, δηλαδή να πας με μια βελονίτσα και να βάλεις λίγο υγρό παραπάνω, αυξάνει και τα ποσοστά της λίμωξης. Δεν είναι κακό, γιατί. Γιατί έχουν πόρτια χημιθεραπείας που συμβαίνει κατά πρώτη
Πολύ σωστό. Όμως... πιθανό. Πιθανό. Δυστυχώς, επειδή έχουμε και εμπειρία στην κλινική, έχουν κάποια προβλήματα λίμωξης. Το γιατί, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Βέβαια, είναι μία εναλλακτική λύση, είναι καλή εναλλακτική λύση για το σφιχτήρα, είναι καλή εναλλακτική λύση για ταινία και τουλάχιστον, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς, δεν είναι μόνο για ήπια κοσμήπια κράτη, δηλαδή μπορείς να διορθώσεις και μία βαριά κράτη. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το βαρύ χαρτί στις ταινίες είναι το advance. Και αυτό γιατί γίνεται, γιατί έχει τη μεγαλύτερη βιβλιογραφική επάρκεια. Υπάρχουν αρκετές σειρές, υπάρχει αρκετά μεγάλο και μακρύ follow-up και μπορούμε να πούμε σήμερα ότι καταρχήν ο εφευρέτης του ή οι εφευρέτες του ισχυρίζονται ότι δεν είναι ένα αποφρακτικό σλινγκ, αλλά μια ταινία η οποία ουσιαστικά προκαλεί μετατόπιση του βολβού της ουρίθρας προς τον αυχένα, δίνουν ένα στους δύο περίπου θα είναι, περίπου 70% θα έχει βελτίωση ή και ίαση με το σλινγκ, και αν πάμε στην ομάδα των ασθενών που μας ενδιαφέρει, που έχουν κάνει ακτινοθεραπεία, τα ποσοστά αυτά πέφτουν δραματικά και φτάνουν 45-50%. Okay. Επίσης, από την άλλη πλευρά, δεν έχουμε, και στους ακτινοβολημένους δεν έχουμε υψηλά ποσοστά επιτρόπων, κάτι που μας ενδιαφέρει. Το ότι μπορεί να έχει μια παροδική επίσκεψη όλων το ξέρουμε. Μικρά είναι τα ποσοστά λίμωξης, θυμίζω, είναι κλειστός link, δεν βάζουμε υγρό ή οτιδήποτε άλλο, δεν επιστρέφουμε. Και ουσιαστικά υπάρχουν δύο βιβλιογραφικές αναφορές για διάβρωση της ουρίθρας που χρειάζεται να αφαιρεθεί το link. Άρα, είναι ένα σλινγκ το οποίο θεωρητικά δουλεύει και ενδεχομένως μπορεί να δουλέψει και στην ακτινοβολία. Παρακαλώ. Κάνει βρεσική προστατεκτομή. Μετά από έναν χρόνο βάζουμε το οποιοδήποτε, έτσι δεν έχει σημασία. Και αν χρειαστεί συμπληρωματική ακτινοβολία μετά, επηρεάζεται καθόλου. Όχι, έτσι. Ωραία. Τώρα, ένα τελευταίο 4 σημείο σλινγκ το οποίο υπάρχει στην Ελλάδα ήδη από την κολοπλάστη είναι το Virtue, το οποίο έχει 4 σημεία στήριξης, 2 διαθυροειδή και 2 υπερηδικά. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αυξάνει το leak point pressure από το 3,68. Τρέχουν μελέτες πολυκεντρικές πανευρωπαϊκά. Περιμένουμε τα αποτελέσματά της. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι σχετικά εφαρμοσμένα, αλλά πραγματικά δεν υπάρχουν δεδομένα. Για το PROACT έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Υπάρχουν πραγματικά πολύ αντικρουόμενα βιβλιογραφικά δεδομένα. Υπάρχουν δεδομένα από την Ολλανδία που ουσιαστικά λένε εμείς έχουμε σταματήσει το σφιχτήρα όλα με PROACT και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, Αμερική και η υπόλοιπη Ευρώπη, το έχει καταργήσει. Η αλήθεια που βρίσκεται δεν μπορώ να σας πω. Με βάση όμως ένα τελευταίο review, υπάρχει ένα σχετικά καλό ποσοστό αποτελεσματικότητας, όμως το μειονέκτημα εδώ είναι πάλι οι πολλαπλές επαναρρυθμίσεις, πολύ ψηλά ποσοστά πλοκών με διάβρωση, ουρίθρας, διάβρωση, ρήξη του αυχένα και μέσα στην κύστη, είτε διαχειρητικά είτε μεταχειρητικά, απώλεια υγρού, λοιμώξεις και γενικά μεγάλα ποσοστά ανάγκης αφαίρεσης του υλικού. Γενικά, δεν συνιστάται για ασθενείς που έχουν υποστεί ακτινοβολία. Και ο λόγος είναι ότι χρειάζεται η περιοχή του αυχένα να είναι σχετικά παρθένα για να μπορεί να προκαλέσει πίεση. Και πάμε τώρα, άρα ουσιαστικά από τις ταινίες που ο κ. Γιφτόπουλος απέναντι σίγουρα τώρα θεοποιεί, αυτό που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όχι όμως σε ήπια κράτεια, σε τόσο βαριά κράτεια, είναι το Advance και το PROACT. Αυτά τα δύο. Εμείς από την πλευρά μας θα υποστηρίξουμε ποιο. Θα υποστηρίξουμε αυτό που χρόνια υπάρχει, χρόνια δουλεύει και αποτελεί και το reference center, δηλαδή και αυτό το οποίο συγκρίνουν όλοι οι υπόλοιποι και θέλουν να γίνουν, αλλά και ουσιαστικά τον gold standard.
που έχουμε σήμερα. Θα μου πείτε, έχουμε ένα σφιχτήρα? Η απάντηση είναι όχι. Έναν ξέρουν, αλλά υπάρχουν αυτοί οι δύο, ο φλόγος εκεί ο οποίος δεν υπάρχει, υπάρχει αυτός εδώ ο οποίος είναι βραζιλιάνικος, δεν υπάρχει εδώ στην Ευρώπη, ο Ζεφίρι ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα, και βέβαια ο σφιχτήρας της AMS, ο AMS 800, ο οποίος είναι και ο σφιχτήρας που έχει τα περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα. Τι περιμένουμε τώρα με το σφιχτήρα? Καταρχήν, ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει εγκεφαλικό, για παράδειγμα, δεν είναι υποψήφιος για σφιχτήρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος του λες πιάσε με το χέρι και δεν μπορεί να σου σφίξει, δεν είναι υποψήφιος για σφιχτήρα. Χρειάζεται να υπάρχει μια δεξιοτεχνία στο χέρι στοιχειώδης, να μπορεί να πατήσει στοιχειωδώς το παμ του σφιχτήρα. Τα ποσοστά αποτελεσματικότητας είναι γνωστά, φτάνουν μέχρι το 90%, και όσον αφορά την κοινωνική εγκράτεια, αλλά και την εγκράτεια, την πλήρη εγκράτεια, ξέρουμε επίσης ότι είναι μια πολύ καλά δοκιμασμένη στον χρόνο θεραπεία. Υπάρχουν στοιχεία 8ετίες, 10ετίες, 15ετίες για το σφιχτήρα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ικανοποίηση των ασθενών που φτάνει το 90%, και επίσης ποσοστό ασθενών που θα συνιστούσαν αυτή τη θεραπεία σε κάποιον άλλον ασθενή που φτάνει το 85%. Και όσον αφορά την... αν προσέξει λίγο όσον αφορά τους ακτινοβολημένους ασθενείς, είναι μια θεραπεία η οποία δουλεύει, αρκεί να έχεις κάποια στοιχεία που θα συζητήσουμε. Αφού τον φορέσει, θα πρέπει να έχει κάποιες μέρες που θα χαλαρώνει, ειδικά το βράδυ θα μπορεί να τον απενεργοποιεί, ώστε η ουρήθρα να μην πιέζεται όλο το 24ωρο, και να χρησιμοποιήσει ένα ρεζερβουάρ χαμηλών πιέσεων. Ο σφιχτήρας σήμερα, και με βάση τα guidelines, παίρνει τον καλύτερο βαθμό σύστασης από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία. Βέβαια, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο σφιχτήρας στην πορεία του χρόνου μπορεί να εμφανίσει κάποια προβλήματα, τα οποία όμως είναι διαχειρίσιμα. Και τα προβλήματα κυρίως έχουν να κάνουν με μηχανικές βλάβες, ένα τσάκισμα σε κάποια ένωση, διαφυγή υγρού κλπ. Στη γνωστή ατροφία της ουρήθρας, από τη χρόνια πίεση, στην πενταετία, στην επταετία, μπορεί να χρειαστεί να βγεις, να το αλλάξεις το καφ, την περιχειρήτα δηλαδή, και να την βάλεις σε κάποιο άλλο σημείο της ουρήθρας. Η διάβρωση κυλίωμοξη είναι ένα ποσοστό όχι αμεληταίο, συνήθως όμως συμβαίνει μέσα στο πρώτο έτος, και τελικά στη δεκαετία υπολογίστε ότι ένα στους τρεις αρρώσεις που θα έχετε και θα έχετε τοποθετήσει σφιχτήρα θα χρειαστεί κάποιο είδους επανεπέμβαση. Πώς είναι εύκολο να κάνεις επανεπέμβαση σε έναν ασθενή που έχει κάνει ακτινοβολία, τον χειρουργήσαμε ήδη μια φορά για να τον βάλουμε και να τον επαναπροσαρμόσουμε σε ένα άλλο σημείο? Γιατί μιλήσαμε πριν ότι αποκλείουμε το σφιχτήρα με τα μπαλονάκια για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν έχουμε ένα υγιή ιστό. Κοιτάξτε, εμείς πηγαίνουμε σε κομμάτια της ουρήθρας που είναι σχετικά υγιές. Ουσιαστικά ο βολβός δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από την ακτινοβολία. Τα μαλλόνια, το προάκτη, μένει στον αυχένα. Εκεί είναι ουσιαστικά το πεδίο ακτινοβόλησης. Εμείς είμαστε λίγο πιο άπο. Παρακαλώ. Αν θέλετε στο μικρόφωνο. Ο σφιχτήρας, αν θυμάμαι καλά, δεν έχω την εμπειρία, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ, δεν έχω δει. Φουσκώνεις, πομπάρεις, ώστε να κλείνει ο ρήθρα, γίνεται συγκλής ο ρήθρας, και όταν θες να ουρίσεις, πατάς, ανοίγει και το ξανακλείνεις. Κλείνει μόνο του. Ωραία. Υπάρχει δυνατότητα χειρισμού, ώστε όταν ο άρρωστος, για ποιο λόγο είναι συνέχεια κλειστός κατά κάποιο τρόπο, να μπορεί να τον αφήνεις ανοιχτό, και όταν έχεις την επιθυμία ότι έχεις να τον κλείνεις, δηλαδή κερδίσεις ένα κομμάτι χρόνου στην διάρκεια της ημέρας, το οποίο δεν έχεις επιθυμία για όσο, θα σου φύγουν όλα τόσο σοβαρά. Ο σφιχτήρας πιέζει. Και γι' αυτό που είπατε για το βράδυ, το αφήνεις να είναι χαλαρός, θα μπορούσε να γίνει στη διάρκεια της μέρας, μέχρι να έρθει το πρώτο αίσθημα όρησης, δεν είναι εύκολο να το πατήσεις, φαντάζομαι, και να έχεις την εγκράτειά σου μέχρι να κερδίσεις λίγο χρόνο παραπάνω. Στην φάση ηρεμίας, ο σφιχτήρας είναι κλειστός. Έτσι, πατάς το κουμπάρι, πατάς το πάνω και ανοίγει. Όταν θες να ορίσεις. Άρα λοιπόν, αν φανταστούμε ότι ένας άλλος έχει βαριά ακράτεια και είναι απενεργοποιημένος ο σφιχτήρας, θα χάνει.
για πολύ βαριά κράτη. Ναι, συνήθως σε αυτούς τους άστερες το χρησιμοποιούν. Αντίθετα το βράδυ, που έτσι κι αλλιώς είναι flat, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι άντρες που έχουν ακόμα βαριά κράτη και κοιμούνται, δεν χάνουν στον ύπνο τους. Μπορεί να δώσει αυτή την οργία, ειδικά στους ακνοβολημένους, να ξεκουράζεται κατά κάποιο τρόπο η ουρίθρα. Να μην κερδίσουν λίγο χρόνο γι' αυτό. Τώρα, αυτά τα ποσοστά θα ήθελα να τονίσουμε το γεγονός ότι αφορούν όλους τους ασθενείς που έχουν βάλει τέτοιο το σφιχτήρα. Και μέσα σε αυτούς τους ασθενείς, ένα μεγάλο ποσοστό, κύριε Αποστολίδη, όπως ξέρετε, είναι και οι νευρολογικοί ασθενείς, οι οποίοι, ας το πούμε έτσι, χαλάνε τα ποσοστά μας. Τα ποσοστά επιπλοκών στους παρθένους ή ακτινοβολημένους ασθενείς που έχουν μετά από ρυσκή προστακτομή, σαφέστατα είναι καλύτερα. Ποια είναι αυτά? Θα σας τα δείξω αύριο στο debate. Αυτό είναι τώρα κουβέντα μεταξύ μας. Πάντως, μπορούμε να κάνουμε και κριτική για την αντιμετώπιση του περιστατικού τώρα ή θα την κάνουμε αύριο? Αύριο. Οκ. Δεν το αντιμετωπίσω το περιστατικό. Ναι, αλλά υποστηρίζουμε μια συγκεκριμένη άποψη σε αυτή την ομάδα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Να μπορούμε να συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά τουλάχιστον τώρα, πριν να πάμε. Βεβαίως. Τώρα να κάνουμε μια πολύ σύντομη, πολύ σύντομη. Προσπαθούμε να κάνουμε λίγο μια εισαγωγή και από εκεί και πέρα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το σφιχτήρα, τρία είναι τα πράγματα που έχουν αλλάξει. Το πρώτο είναι μια αντιβιωτική επικάλυψη, όπως έχει και η πρόταση. Λίγα πράγματα έχει προσφέρει, η αλήθεια είναι, για το σφιχτήρα. Το δεύτερο είναι πώς θα πάμε περινεϊκά ή ετερινεϊκά ή οσιοπεϊκά. Η απάντηση είναι σαφής, η μόδα του 2002 που είχε πλασάρει ο Wilson έχει περάσει. Όποτε μπορείς και έχεις παρθένο ουρίθρα, θα πηγαίνεις περινεϊκά. Γιατί εκεί ο βολβός είναι καλύτερος, είναι πιο παχής, είναι υγιής και θα πρέπει να εμφυτεύεται το καφ περινεϊκά. Έστω και αν είναι δυσκολότερο. Τώρα, τι γίνεται με τους ακτινοβολημένους? Υπάρχουν και πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα όπου σήμερα, ακόμα και σήμερα, στους ακτινοβολημένους ασθενείς ο σφιχτήρας αποτελεί λύση. Η διαχείριση των πλοκών είναι περίπου όπως και στους παρθένους και θα πρέπει να προτιμάται. Τώρα, δύο πάρα πολύ βασικά θέματα που έχουν οι ακτινοβολημένοι ασθενείς είναι ότι γενικά η ουρίθρα αυτή είναι ταλαιπωρημένη, είναι άσπρη, είναι λεπτή, πρακτικά. Άρα θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ουσιαστικά να προστατεύσουμε την προβληματική ουρίθρα από τη χρόνια πίεση του καφ. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Και ουσιαστικά πλέον είναι και μέθοδος εκλογής για την τοποθέτηση τεχνητού σφιχτήρα σε ασθενή μετά από πνευμονία. Ο πρώτος τρόπος είναι να ντύσεις το καφ, ανάμεσα δηλαδή στο καφ και στην ουρίθρα, να βάλεις κάποιο βιολογικό μόσχευμα, περιγράφεται το SIS, το Services δηλαδή της Cook, το οποίο είναι και φτηνό και εύκολα να το διαχειριστείς, να το κόψεις με μικρό κομμάτι, γιατί πρέπει ουσιαστικά να ντύσει μόνο την περιχειρίδα του σφιχτήρα, και αυτό αναφέρουν οι συγγραφείς ότι προοπτικά μειώνει τα ποσοστά και ατροφίας αλλά ουσιαστικά και διάδοσης, γιατί το πρόβλημα εκεί είναι εδώ στον ακτινοβολημένο βολβό, είναι η πρώιμη διάδοση. Άρα ένα κόλπο είναι αυτό, και το δεύτερο κόλπο που είναι και πιο εύκολο γιατί ουσιαστικά τον ιστό τον έχεις, είναι να κάνεις διασυραγκώδη εμφύτευση, δηλαδή ουσιαστικά να πας στο σημείο εκείνο που έρχεται ο βολβός και κατεβαίνει από την, που συναντάει στο πλάι τα σειραγκώδη σώματα του πέους, και ανοίγοντας δύο τρύπες εδώ, δεξιά και αριστερά, παρασκευάζοντας σιγά σιγά με το disecter, να πάρεις όλη την περιτονία του back και ένα κομμάτι από τη σειραγκώδη ventral από πίσω, dorsal, και από μπροστά να ντύσεις την ουρίθρα με ένα κομματάκι SIS. Άρα λέει ουσιαστικά, εδώ φαίνεται το disecter, εδώ, αυτό εδώ είναι το σειραγκώδες, εδώ είναι ο βολβός, και πρακτικά το οπίσθιο τείχρωμα της ουρίθρας
δεν είναι μόνο η λεπτή ουρίθρα, που ξέρουμε ότι το πίστευμα δείγμα της ουρίθρας είναι το προβληματικό, έτσι. Ο βοργός είναι παχής μπροστά, που είναι το σπογγιώδης, από πίσω όμως είναι πάρα πολύ λεπτό. Και μπορεί ακόμα και με την Παρασκευή να το τρυπήσεις. Άρα, είναι πιο ασφαλές, ειδικά στην ακτινοβολημένη ουρίθρα, να έρθεις από πίσω και να προστατεύσεις το καφ και την ουρίθρα με ένα, με ένα τέτοιο τρόπο. Με, με αυτές τις τεχνικές που όλες είναι πρόσφατες, τα ποσοστά διάβρωσης και ατροφίας μειώνονται δραματικά, ειδικά στους πνευμονωμένους ασθενείς. Πόσα νούμερα χρειαζόμαστε για να είμαστε ασφαλείς να βάζουμε συντήρα? Το νούμερο, τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, είναι το 25. Μετά το 25 και στις επιλογές σου είσαι σταθερός, και, και στον κίνδυνο για επανεπέμβαση. Πριν το 25 είσαι περίπου επί 4. Δηλαδή στη φάση εκπαίδευσης, πρακτικά θα πρέπει λίγο να τα ποσοστά επιλογών τετραπλασιάζονται. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή σε όλη την Αθήνα δεν παίρνουν 25 εισιτήρια στον χρόνο, θα πρέπει να υπάρχουν κέντρα που θα πρέπει να κάνουν αυτές τις επεμβάσεις. Τώρα, εάν κάνουμε το λάθος σε αυτόν τον άρρωστο, τον ακτινοβολημένο, με τη βαριά ακράτεια, και βάλουμε μια ταινία, έχουμε πιθανότητα να τον στεγνώσουμε? Η απάντηση είναι ναι, ο σφιχτήρας μπαίνει μετά από ταινία, αρκεί να ξέρεις τι ταινία έχει βάλει ο άλλος και πού την έχει βάλει και πώς την βγάλεις. Κάποιες ταινίες όπως είναι το Advance, ενδεχομένως να μην επηρεάσουν καθόλου το θεραπευτικό σου πλάνο. Απλά να χρησιμοποιήσεις την οσκιοποιητική προσπέλαση, να πας λίγο πιο ψηλά. Κάποιες άλλες όμως ταινίες όπως είναι το ProAct θα πρέπει να αφαιρεθούν, γιατί είναι μπροστά στο Volvo, να ανοίξεις τον Volvo σειραγκόδι και στη συνέχεια να βάλεις το καφ μέσα στη σειραγκόδι. Άρα... Πώς εύκολα φέρονται αυτές τις ταινίες? Λέω, δεν έχουν κάνει ίνωση εκεί γενικώς με τα... Κοιτάξτε, εξαρτάται ποια είναι η ταινία. Το Atoms, δηλαδή το μαξιλαράκι, αφαιρείται πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ουσιαστικά είναι ένα μαξιλαράκι που πατάει πάνω από το μη και είναι σαν κάτι σαν σιλικόνι, δεν ενσωματώνεται. Το Advance από την άλλη πλευρά, το οποίο εξαφανίζεται και είναι πάνω στο βουλό, δεν χρειάζεται να το αφαιρέσεις. Το Virtue, που είναι ένα άλλο σλίμπ που δείξαμε, πάλι δεν χρειάζεται να το αφαιρέσεις. Συνήθως, η τακτική, εκτός από το μαξιλαράκι, το Atoms, η τακτική είναι να αφήσεις την ταινία εκεί που είναι και να πας κάπου αλλού που έχεις παρθένα ουρίθρα. Λίγο πιο ψηλά σαν. Δηλαδή, λίγο προς το πιο περιφερειακά. Τώρα, υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για σφιχτήρα μετά από αποτυχία ταινίας, όπου ουσιαστικά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο. Ουσιαστικά, πρακτικά και η αποτελεσματικότητα και το revision rate είναι όπως και περίπου στα παρθένα περιστατικά. Βέβαια, μικρή σειρά ασθενών, μόλις 29. Τελικά, ο τεχνητός σφιχτήρας είναι το gold standard. Σήμερα, μια ομάδα νέων ουρολόγων, μεταξύ των αυτών και ο Ανδρέας Πετρολέκας, έκανε ένα review στην βιβλιογραφία πάνω στην οποία στηρίζουμε τα λόγια μας και λέμε ότι ναι, ο σφιχτήρας, ο κινητός σφιχτήρας, το έχετε ακούσει όλοι. Είναι το gold standard και από εκεί ξεκινάμε κλπ. Εμένα δεν με βολεύει, δεν μας βολεύει εμάς που είμαστε ομάδα να δείξουμε αυτή τη διαφάνεια, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι επειδή είναι κάτι που έχει έρθει από τη δεκαετία του 80 και καθιερώθηκε πρακτικά μέσα από την κλινική πράξη, οι τυχιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες που μπορούν να αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους είναι μικρές. Και είναι και φτωχές. Και το ξέρουν. Και είναι και λογικό. Γιατί είναι ένα υλικό το οποίο δουλεύει χρόνια και κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να το τεστάρει. Έρχονται λοιπόν εδώ οι νέοι συνάδελφοι και όντως, ενώ υπάρχουν πολλές μελέτες, είναι κακές μελέτες. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε όντως να υποστηρίζουμε ότι ο τεχνητός σφιχτήρας είναι το gold standard, θα πρέπει να επανέλθει και ο σφιχτήρας με νεότερα βιβλιογραφικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την πραγματική ανωτερότητά του που βλέπουμε στην κλινική πράξη. Άρα, έτσι καταλήγοντας, για να έρθουμε και σε μια συμφωνία με τον κύριο Γιφτόπουλο, θα λέγαμε και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι μια γνώση που θα πρέπει να φεύγοντας από εδώ να την έχουμε, ότι
το Sling ίσως δουλεύει και έχει θέση σε ήπια προσμέτρια κράτεια. Θα πρέπει πάντα να γίνεται ουρθροσκόπηση, να βλέπουμε ότι υπάρχει σφιχτήρας, ότι κλείνει ο σφιχτήρας. Ίσως κάποια να δουλεύουν σε ακτινοβολία, και είπαμε πια, δεν είναι επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνονται σε πλήρη ακράτεια και δεν έχει νόημα να λέμε, έλα μας, σου βάλουμε ένα sling και βλέπουμε, αν δεν βάλουμε sling, αν δεν δουλέψει, του βάζουμε ένα σφιχτήρα. Σήμερα ο άλλος θα πληρώνει. Και το ένα κάνει 4 και το άλλο κάνει 8. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή η φιλοσοφία που είχαμε πριν από 10 χρόνια, εδώ στην Ελλάδα που όλα ήταν ελεύθερα και βάζαμε και σλίγκς και σφιχτήρες και τα πάντα, έχει αλλάξει. Θα πρέπει να σεβόμαστε και τα ταμεία, αλλά βασικά και τον άρρωστο. Άρα λοιπόν το σλίγκ δεν είναι για πλήρη ακράτεια και βέβαια όπως είπαμε όχι ποτέ χωρίς ουρθροσκόπηση. Τώρα, απ' την άλλη ο σφιχτήρας είναι η θεραπεία επιλογή και σε ήπια και σε μέτρια αλλά και σε βαριά ακράτεια. Σαφέστατα έχει εξίσου καλά αποτελέσματα μετά από ακτινοβολία, αρκεί να σεβαστείς αυτές τις αρχές που είπαμε και στο χειρουργείο και μετά στη διαχείριση μετά το χειρουργείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αποτυχία sling, όπως είπαμε. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται επανεπεμβάσεις, χρειάζονται revisions, χρειάζεται ένα after sales service, έτσι, το οποίο θα πρέπει να παρέχει αυτός που αρχικά έχει τον άρρωστο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν... δηλαδή... Ναι, πέντε... Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί όταν τα πράγματα πάνε καλά, όλα είναι καλά. Όταν τα πράγματα στραβώνουν, χρειάζεται αυτός ο άρρωστος κατά μέσον όρο τρεις επανεπεμβάσεις. Μία για να βγει, μία για να μπει και μία γιατί κάτι άλλο μπορεί να στραβώσει. Άρα λοιπόν αυτά είναι τρεις γενικές αναισθησίες, τρεις αρχιές, τρία τηλέφωνα. Είναι αυτό που είναι ο κ. Μάνος, είναι πάντρεμα με πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, εδώ κλείνει ας πούμε το θεωρητικό υπόβαθρο για να αντιμετωπίσουμε τον βρυανό άρρωστο που θέλουμε πραγματικά να είστε κύριε Αποστολίδη καλός μαζί μας γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε το θεωρητικό κομμάτι της ακράτειας της... Εγώ είμαι πράσινος, δεν είμαι ούτε κόκκινος ούτε μπλε. Οπότε είμαι απλά δίκαιος. Ναι. Ο στόχος του περιστατικού δεν είναι για να δώσουμε... Να συζητήσουμε λίγο περισσότερο στο θεωρητικό κομμάτι, έτσι κάποιες δικές μου ούτες που μπορεί... Επειδή έχεις διαβάσει την βιβλιογραφία θα τις ξέρεις καλύτερα. Βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας του Advance και των άλλων Mail Slings σε ασθενείς με ακτινοβολία. Τι σειρές ασθενών είναι αυτές, είναι με τι βαρύτητα κράτης καταρχήν και γιατί θεωρείται ότι ο σφιχτήρας έχει μεγαλύτερη ένεξη πέρα από, από τα βιβλιογραφικά δεδομένα που λένε ναι, σε ακτινοβολία ο σφιχτήρας είναι σίγουρα καλύτερος. Από πλευράς παθοφυσιολογίας, ας πούμε, για ποιο λόγο θεωρούμε ότι πιάνει ο σφιχτήρας και δεν πιάνουν τα main slings εφόσον και αυτά πλην το advance πάλι κάνουν απόφαξη. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά τα βιβλιογραφικά δεδομένα του Advance, για sling είναι τα καλύτερα. Έτσι. Υπάρχει μία σειρά ασθενών από την Αυστρία, από το Render, που είναι περίπου 170 άτομα, όπου στους ακτινοβολημένους αναγνωρίζουν το γεγονός ότι τα ποσοστά εγκράτειας είναι χαμηλότερα. Το 70 γίνεται 45 με 50. Και αυτό είναι λογικό. Μάλλον θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω και να δούμε, δηλαδή να σκεφτούμε το εξής. Καταρχήν παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία τι ακτινοβολία έχει κάνει ο άρρωστος. Συμφωνούμε, γιατί μιλάμε τώρα για την Ελλάδα. Είναι άλλη ακτινοβολία που έχει κάνει ενδεχομένως στο ίξι νοσοκομείο και άλλη ακτινοβολία που έχει κάνει στο παραίξι νοσοκομείο. Υπάρχουν ακτινοβολίες και ακτινοβολημένες ουρίθρες που τις βλέπεις και είναι ζωντανές, γιατί έχουν κάνει IMRT ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχουν άλλα νοσοκομεία, δυστυχώς στο δημόσιο τομέα, που καίνε τον ασθενή. Άρα λοιπόν θα πρέπει λίγο να πάμε πίσω για την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά. Δηλαδή και τις. Άκαμπτης, ας το πούμε, ουρίθρες ή του. Έτσι, άρα δηλαδή θεωρείς, ας πούμε, ότι σε αυτούς τους ασθενείς έχει θέση μια προφυλλομετρία ουρίθρας. Για να καθορίσεις. Θα σας το επιστρέφω γιατί δεν έχω ιδέα. Φαντάζομαι πως ναι.
Φαντάζομαι πως ναι. Σαν προγνωστικό σημάδι, εννοείται. Σαν προσμένο, σαν... Ναι, για το τι θα κάνεις, γιατί ουσιαστικά, αν θέλουμε να συζητήσουμε αυτό το περιστατικό και με βάση τα κυστατοσκοπικά εμβρήματα και οτιδήποτε άλλο, και με βάση την παρήτα της ακράτειας, το μόνο ίσως, μόνο η βασική ένδειξη για να βάλει σφιχτήρα είναι ότι ακτινοβολήθηκε. Γιατί όλα τα υπόλοιπα δεδομένα είναι για να πάει για mail sling. Ναι, έχει όμως αρκετή ακράτα, έτσι. Έχει 3 με 4 πάνω. Είναι μέτρια προς χαμηλίου βαθμού ακράτη αυτή. 3 με 4 μέτρια ακράτη, ναι, όχι. Πάνω από 5 με 6 είναι η βαριά ακράτη. Κύριε Αποστολή, μέτρια προς χαμηλίου. Υπάρχει βιβλιογραφικά κάτι τεκμηριωμένο για την ουρυθρό προφιλομετρία, σαν προγνωστικό σύγκτης. Δεν το. Εντάξει, δεν έχω διαβάσει σημαντικά πάνω στο θέμα από την αλήθεια. Απλά η προφιλομετρία έχει πέσει σε δυσμένεια για μεγάλο διάστημα. Θεωρείται βασικά πλέον ότι είναι πιθανό άρση τουλάχιστον τη γυναική ακράτη, γιατί ό,τι και να είτε δείξει intrinsic finder deficiency, είτε δείξει υπερκινητικότητα ουρήθρας, πάλι ταινία θα βάλει. Αλλά υπάρχει μια τάση για να επανακάμψει πλέον προφιλομετρία ρήθρας και να πήρουν κάποιες πιο σαφείς ενδείξεις και η χρησιμότητά της. Παραπάνω δεν μπορώ να πω. Στη γυναίκα ίσως κερδίζει λίγο έδαφος, γιατί μπορείς να διαλέξεις τι σύνδεση θα βάλεις. Αλλά στον άντρα, που είχα δει πάντως, είχα ψάξει λίγο το ζήτημα, είναι μικρές και πάρα πολύ διαφορούμενες. Δηλαδή δεν είναι συμπερασματικές όσο τις υπάρχουν προς το παρόν. Τελείως το προγνωστικό κομμάτι. Γι' αυτό και η προφημετρία δεν έχει απόλυτη ένδειξη. Απλά ίσως να σου δώσει στην περίπτωση, σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή θεωρώ ότι τα περισσότερα δεν νοείται, ας πούμε, να έχεις ένα σφιχτήρα ο οποίος κλείνει, τουλάχιστον αυτό που βλέπεις, και να έχεις ακράτεια από προσπάθεια παρόλα αυτά, έτσι δεν είναι. Εντάξει, όχι. Η απάντηση είναι όχι. Εγώ θα μου λύσω. Ξέρεις πολύ καλά, δεν έχω εμπειρία. Δεν κάνω να το πω. Εκτός αν θα πρέπει να γίνει αυτό και με πλήρη κίστη επίσης και να δούμε εκεί αν λειτουργεί ο σφιχτήρας πραγματικά. Έτσι, δηλαδή να είναι η κυστοσκόπηση σε όλες τις φάσεις πλήρως της κίστης για να δούμε εκεί αν πραγματικά λειτουργεί ο σφιχτήρας. Πέρα από το βουλητικό σφίξιμο, γιατί το βουλητικό σφίξιμο κινητοποιεί το σφιχτήρα μόνο στιγμιαία. Ο ασθενής δεν μπορεί να κυκλοφορεί συνέχεια με το υλικό του έδαφος συσπασμένο. Σήμερα αυτό που βλέπουμε πρακτικά, οι ακράτες που βλέπουμε, είναι εξαιρέσεις στους ασθενείς που είναι ειδικό γκρουπ οι ασθενείς με το ρηματιστέλο του καθιένα. Ζουγάζουν έξω. Οι ασθενείς που έχουν ακράτεια μετά από ρητική προστατευτική σήμερα, είναι ασθενείς που έχουν σφιχτήρα. Και συνήθως, ειδικά κάπου στη 12η ώρα, κάποιο ράμα έχει προκαλέσει ίνωση και η σύγκληση δεν γίνεται στη 12η ώρα. Δεν βλέπουμε πια τις καταστροφές που έβλεψε μέσα και έβλεψε ένα μόνιμο σωλήνα και δεν έβλεψε τίποτα. Αυτό είναι γεγονός. Εκτός από τους ασθενείς που έχουν στένομα αυχένια, που έχουν κάνει 4 διευθυρικές, που είναι καταστροφή. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιάννη, να ρωτήσω λίγο κάτι εμέσως στον Απόστολο. Στην απόφαση για την πρώτη ουρυθροτομία, Απόστολε, θα σε έπειθε αυτός ο δυναμικός ότι είναι μια ακράτεια εξατερκληρώσεως, δεδομένου ότι αποκαλύψαμε στην πορεία ότι ήταν μια φυσιολογική χωρητικότητα κίστης. Δηλαδή, η απόφαση της πρώτης ουρυθροτομής ήταν μια σωστή απόφαση. Αυτό ρωτάω. Δεν θα σχολιάσει τον δυναμικό που είδαμε, γιατί διαφωνήσαμε σε αυτό και κάποιος άλλος δυναμικός. Είναι άλλος. Θα ήθελα να στο κομμάτι του δυναμικού, αν γνωρίζετε το είναι... Ναι, παρόλα αυτά, ίσως θα πρέπει να τονίσουμε όμως την αξία του ουροδυναμικού σε αυτά τα περιστατικά και το πώς θα πρέπει να γίνεται ουροδυναμικός για να βγάλουμε περισσότερες πληροφορίες ακριβώς για να καθορίσουμε τον πραγματικό τύπο της ακράτειας σε αυτούς τους ασθενείς. Θεωρητικά σε αυτούς καταργείς τον αυχένα, την εύρωσή του κτλ. Έτσι, οπότε αλλάζει αυτόματα όλη η φυσιολογία της περιοχής. Σε αυτόν βέβαια τον ασθενή πάμε αντίθετα. Έτσι, δηλαδή ήταν κλειστός ο αυχένας και τον ξανανοίξαμε. Οπότε ξαναγύρισε ουσιαστικά πίσω στην αρχική του ακράτεια. Αυτή που είχε μετεγχειρητικά. Επιδεινώθηκε η ακράτεια. Ναι. Αλλά το σημείο που άλλαξε, και δυστυχώς αυτό είναι και η καθημερινότητα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, ποια ήταν η αιτία της ακράτειας. Ουσιαστικά δεν ήταν το στένομα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν το στένομα η αιτία της ακράτειας. Και δεν ήταν και η μειονομή του παρελθόντος. Ποια ήταν η αιτία της ακράτειας. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Η διευθυντική εκδομή. Η διευθυντική εκδομή, το τώρα φτιάχνει, το μία γυναίκα.
Όχι. Η πρώτη ακράτεια με την οποία ήρθε, η μετεπνευματική ακράτεια, η σατιριζική, ποια ήταν η αιτία τη. Καθαρότητα είχε μια δεδομένη ότι επιδεινώθηκε μετά την εκθέαση του φαινόμενου. Αυτό λέω, ποια είναι η καθαρή αιτία τη αρχική ακράτεια, τη μετάβληση εκτό από την εκθέαση. Ουσιαστικά ο άρρωστο αυτό στην αρχή πήγε καλά. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Πήγε καλά. Δηλαδή είχε μια ήπια κράτεια που έχουμε όλοι περίπου εκεί στο δείπνο τρίμα, μια λίγο επιτακτικότητα, εξαφανίστηκε. Και επανέρχεται μετά από δύο χρόνια μετά την εκτοβολία. Περισσότερο η εισαγωγή ήταν για να πούμε ότι περιμένουμε ένα χρόνο. Δεν είχε το πρόβλημα, ξεκίνησε μετά την εκτοβολία. Ουσιαστικά εκεί είναι εδώ το θέμα. Το οποίο το βλέπουμε. Έτσι, δηλαδή. Γιατί να ανοιχθεί το στέρμα. Δεν γιατί είχε αυτή η ακράτη χαρακτηριστικά υπερπληρώσεως. Δεν είχε χαρακτηριστικά υπερπληρώσεως. Κοίταξε, δεχότανε, έχανε ούρα, ουσιαστικά είχε μια συνεχή ακράτη πρακτικά, είχε μεγάλο πόλεμο και στέρμα μαφιένα. Κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί, δηλαδή. Ωραία. Κάποιο άλλο σχόλιο, είναι δύσκολη και η ώρα. Τι θα επιλέγαμε για τον ασθενή. Ένα μικρό σχόλιο, ότι σίγουρα πριν την τοποθέτηση είτε της ταινίας είτε του συρκτήρα προκειμένου δεν θα κάναμε και ένα αεροδυναμικό. Και να πω ότι γιατί το λέω, επειδή όλοι τονίστηκε το επιχειμένο ταινία σίγουρα και η στεοσκόπηση, προφανώς για να δεις χειρισμούς και τα λοιπά. Όμως είναι με τίστη εκτινοβολημένη και ενώ εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι θα σου κλείσω την έξοδο με κάποιο τρόπο το σφιχτήρα, θεωρούμε εκ προημίου ότι έχω μια κίστη καλή, που μπορεί να μην την έχω. Πολύ σωστή. Αν λοιπόν έχω μια κίστη με ένα low compliance λόγω κτηνοβόλησης ή ακόμα χειρότερο μια κίστη η οποία έχει μια υπερλειτουργία κατά την πλήρωση και μια ανεπάρκεια κατά την γένωση, που μπορεί να υπάρχουν αυτοί οι εξωστήρες, θα μπορεί ο άρρωστος να χειροτερέψει πάρα πολύ από φάση του τάστον. Άρα λοιπόν σίγουρα ένας καλός οροδυναμικός και κάτι για να μην κλείσουν νεότερους είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμήσω τη λειτουργία του εξωστήρα όταν έχω μεγάλη ακράτεια. Διότι η ούρηση εκτελείται με υπερβολικά χαμηλές πιέσεις. Άρα δεν ξέρω τι από θέματα έχει ο εξωστήρας. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φράξουμε την έξοδο, να βάλουμε ένα μεταλλάντι στην ουρήθρα, να βάλουμε τον άρρωστο να ουρήσει αποφρακτικά, γιατί θα τον έχουμε φράξει. Δεν μας ενδιαφέρει η μελέτη πίεσης ροής εκεί, αφού έχουμε εμείς κάνει την απόφραξη, και να δούμε αν σηκώνει πίεση ο εξωστήρας του. Αν ο εξωστήρας του σηκώνει πίεση, έχει μια καλή χωρητικότητα, αποδεκτή εν πάση περιπτώσει, και μια καλή compliance, βάλει του σφιχτήρα, θα πάει πολύ καλά. Αν όχι, θέλει σκέψη. Δεν χρειάζεται μανταλάκι. Μπορείς να βάλεις ένα δεύτερο καθητηράκι με να φουσκώσεις τον μπαλόνι στον αφιένα και να αποκλείσεις με αυτόν τον τρόπο τον αφιένα της κίστης. Υπάρχουν νομίζω και ειδικοί καθητήρες ουροδυναμικής με μπαλόνι, αλλά εντάξει. Κάτι πιο απλό, που δεν είναι ουροδυναμικό βέβαια. Δηλαδή την ώρα που κάνεις εσύ το χειρισμό ρέντερ, κάνεις την μικροσκόπησή σου και παίρνεις την κίστη. Άμα του γεμίσει την κίστη και δεις ότι παίρνει 300. Αυτό δεν είναι κάτι που αποδεικνύει ότι αν ούτε άλλο δεν έχει. Εκεί στη χαμηλή χωρητικότητα. Λέμε γιατί συζητάμε για πρακτικά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο συνάδελφο να μην έχει καν πρόσβαση σε ουρανικό εργαστήριο. Νομίζω ότι αν σκεφτεί να πα σε μια τέτοια επέμβαση, κάνετε ένα δυναμικό. Δηλαδή, από τη στιγμή που πα σε ένα τέτοιο αρκετά σημαντικό βήμα, θα βρει και την πρόσβαση. Ωραία. Άρα λοιπόν, τελικά έτσι για να συμφωνήσουμε σε αυτόν τον άρρωστο που είναι αναισιολόγο, που έχει κάνει ριζική προστατεκτομή, που ακτινοβολήθηκε, που έκανε στέρωμα αφιένα, που τελικά μετά τη διορθωτική του αφιένα επιδείνωσε την ακράτειά του. Τι θα προτείνουμε θεραπευτικά. Από όλα αυτά που ακούσατε. Έτσι. Και πώς θα το βάλουν το συκτήρα. Και ωραία. Θα τον ντύσουμε με κάτι για να προστατεύσουμε την ερήθρα. Μην το χαλάσουμε στην αγκώδη, γιατί θα πάμε για πρόθεση. Είναι ασφάλαιο. Προσέξτε, αυτό είναι ένα πολύ σωστό σχόλιο του κ. Κωνσταντλίδη. Πώς είναι η στιδική λειτουργία αυτού του ασθενού. Γιατί εννοείται ότι για τη διασυραγκώδη προσπέλαση μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα με τα συραγκώδη. Τα ανοίγει. Έτσι θα πρέπει δηλαδή με κάποιο τρόπο να τα ντύσει με λίγο SIS και να περιμένει, γιατί αν έχει στήσει, δεν κάνει αυτή την προσπέλαση. Γι' αυτό έχει βγει και η SIS. Εννοείται ότι αφορά. Μια ακτινοβολία, τι στήσει να έχει.
Ναι, εννοείται ότι αφορά στην ασθενή. Ναι, αλλά μεθαύριο, αν πας να βάλει μια πρόθεση και έχεις κάνει αυτό, θα βγεις στο ΚΑΦ στις διαστολές. Έτσι, προφανώς. Μπορεί να γίνει τοποθέτηση πρόθεση μετά την τοποθέτηση του δίπλου στο κτίριο. Ναι, βεβαίως. Μπορεί. Μπορεί και στον ίδιο χρόνο. Μία ερώτηση πριν το πάμε για το δίπλο που μας περιμένει επάνω. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ψηφίσει, δεν το έχει πει, είχε πρόβλημα σε αυτή την αίθουσα. Μπορείτε να ψηφίσετε ακόμα. Θέλω να ψηφίσουν όλοι. Για τον ηγέτη. Πάμε εδώ, στην πρώτη σελίδα από το web, όχι από το mobile, από το web. Στην πρώτη σελίδα στο σηματάκι σας βγαίνει, ψηφίσετε. Μετά την υποβολή και περιμένω να σας πει ναι, μπήκε. Έτσι. Μπαίνετε όλοι όσοι είστε γραμμένοι στο ημόπ. Και είσαστε εδώ πέρα, μπορείτε να ψηφίσετε και γραμμένοι στο ΙΜΟΚ, οπωσδήποτε είναι, μπορεί να μπει με τον κώδικο του Πρεβατέλη, δεύτερο οπωσδήποτε, έτσι. Κάντε το τώρα, σας παρακαλώ, άμα δεν έχετε δίκτυο ή θέλει ένα refresh για να μπείτε. Παράκληση, θα τα αφήσουμε άλλο ένα τέταρτο, θα πάμε όλοι πάνω και θα μείνει εδώ πέρα ο κύριος Πάχος και μετά θα μας φέρει πάνω όταν θα έχω το πραγματικό στα χέρια. Να μου δείξει έτσι με το iPad του να το μάθω εκείνη την ώρα. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα. Έτσι, οπότε εδώ πέρα στην πρώτη σελίδα το βάλουμε για να το βρίσκεται εύκολα.